The packaging is the product will be the same, but the cost depends on the size. That's how the quality of the packaging. Είναι πιο Coca-Cola, το πιο είναι. This is the beer. Yes. So, make your label or with the size you want it. But you have to package it with your account. Yes, I know. The quality due to the time, because of the luck. Exactly. So if you want to store it, say, about 5 years, yes, you can put it in the car. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό όμως το μέταλλο δεν μπορεί να είναι ποτέ αλουμίνιο για το λάδι. Yes. The type of car metal must not be aluminum. It must not be aluminum. Because... Αγώρα. It's forbidden. For many years. It's natural. Και είναι ένα προϊόν του ελαιόλαδο, ο χυμός της ελιάς, εγώ έτσι το λέω, χυμός. Και είναι ο μοναδικός χυμός από ένα καρπό που βγαίνει από τον ελαιόκαρπο που δεν θέλει συντηρητικά. Okay. Όσα χρόνια και αν περάσουν, το λάδι θα αλλάξει ποιοτική κατηγορία διότι γερνάει, αλλά δεν βλάπτει τον οργανισμό ποτέ. Τα ελαιόδεντρα, οι ελιές δηλαδή, έχουν ένα συγκεκριμένο κλίμα στο οποίο αναπτύσσονται. Είναι το μεσογειακό κλίμα. Mediterranean conditions. Climate conditions. Humidity, temperature. Οι θερμοκρασίες πρέπει να μην ξεπερνάνε τους 35 βαθμούς το καλοκαίρι, γιατί στους 40 έχουν καύσωνα με τον ενεργειακό. Και το χειμώνα να μην είναι κάτω από το μηδέν. Γι' αυτό εδώ στην πατρίδα μας έχουμε ένα όριο. Και το όριο αυτό είναι υψόμετρο από τη θάλασσα 300 μέτρα. Είναι οριακό τα 300 μέτρα για την επιβίωση του δέντρου αυτού. Okay. Γι' αυτό βλέπετε ότι η Βόρεια Ευρώπη και η Τυπία, ας πούμε, δεν έχουν ελιές εκεί, παρότι έχουν αμπέλια. Αυτή είναι η παλιά μέθοδος, ας πούμε. Και έχουμε και μία φωτογραφία με το πιεστήριο εκεί. Okay. Αυτό είναι μία κοινή συγκρασία. Is this 100% natural or is there some additives in it just to preserve something? This is 100%. Nothing is added. From its nature, the oil doesn't need any preservatives. Wow. Any preservatives. It's the only natural product that comes directly from the olives. Only with mechanical means at the oil mill. With no chemicals and no preservatives. It's nature. Natural. Natural, yes. Θέλετε να σας πω, out of poly, έχουμε μία εγκατάσταση σε επίπεδο νεοτριβείου. Είμαστε μέσα στη δεκάδα. The category of extra virgin for a year. After 1 year, it goes to the second category, that so is... So this is fermentation, like wine. Yes. The longer it stays, the better. It becomes worse. Yes, it's the opposite. It's the opposite. It's going to change. To eat it fresh. It's better in the first year. Yes. Then the second year, the quality drops. This is a company that was established in 1946. Και μικρό να του βάλει να το καταλάβει τι διαβάζει καλύτερα από το... Τα έχω βάλει στα αγγλικά, στα 500 ευρώ. Οκ, δεν έχω χρόνο,
Παίρνω εγώ. Του τέστησε. Φέτα την περίοδο. Το κουκούτσι πες μου, έχει κουκούτσι. Το ξέρεις. That's what you showed me the last time when I came. Okay. Yes, it's the core of the bread. We use it for bread, for burning, for energy. Για τη γεύση έχει. You like it? Yes. It's fruity. Yes. And it's soft. This is the variety of our area. So it has its flavor and it's very mild and soft in comparison with the other varieties of Messinia Laconia. And this is more more soft and also fruity. Because it's far away from the sea, from the salty, high humidity area. The height here of the area is between 100 and 250 meters. That is, so it's the best, I think, for this one. Yes, make a photo for that. Very good, Fian. We'll be visiting Greece. Αμερικανός Κυριανός πολίτης, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κυβερνήτη του, τον κυβερνήτη του Δήμου Στέιτ, ως κλειστός, κοντός συνεργάτης και εκπρόσωπος των συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών της χώρας του, για να κάνει μία έρευνα εδώ στην Ελλάδα, συνεργαζόμενος μαζί μας, που είμαστε ένα σύνολο επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν μαζί με τον κυβερνήτη στην Ιγυρία και να αναπτύξουν αμοιβαίες εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ήμο Στέιτ και γενικότερα της Δυτικής Αφρικής. Είναι πολύ ευχαριστημένος από την φιλοξενία που του παρήχαμε σήμερα και την ξενάγηση που του κάναμε στην αρχαία Κόρινθο και σε τοπικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων κρασιού και λαδιού, και έχει δηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεργαστεί με Έλληνες, το τονίζω αυτό, με Έλληνες παραγωγούς και βιομηχάνους για να αναπτύξουν μαζί, όπως είπε, και να εκβιομηχανήσουν την περιοχή της πολιτείας του Ήμου και γενικότερα της Αφρικής. Αύριο θα επισκεφτεί τη χώρα και το μέρος ο κυβερνήτης του Ήμου. Αυτός έχει κάνει την αναφορά του και την έκθεσή του. Είναι πολύ εντυπωσιασμένος και ελπίζω αύριο και μεθαύριο να ακολουθήσει ίδια άποψη και από τον κυβερνήτη, ο οποίος είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα και εκπροσωπεί και την Ιγυρία και τα νιγηριανά επιχειρηματικά συμφέροντα για συνεργασία με τους Έλληνες. Ο κύριος που ήρθε είναι υπουργός μιας πολιτείας της Νιγηρίας. Η Νιγηρία είναι μια ομοσπονδία από διάφορα κράτη. Ένα από αυτά τα κράτη, ο υπουργός της, βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή προπομπός του κυβερνήτη, ο οποίος τον περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με σκοπό να συνάψει ορισμένες εμπορικές συμφωνίες. Τους ενδιαφέρουν θέματα ενέργειας, κατασκευών, αλλά και θέματα διατροφής από προϊόντα ελληνικά τα οποία έχουν ακούσει, αλλά ακόμα δεν τα έχουν γευθεί. Όπως το λάδι και το κρασί. Γι' αυτό σήμερα πήγαμε σε ορισμένα, μπορώ να πω σε ορισμένες άριστες εγκαταστάσεις, όπου του δείξαμε πώς είναι η παραγωγή του λαδιού, δοκίμασε, είδε το κρασί, δοκίμασε και από εκεί πώς βγαίνει, έμεινε ενθουσιασμένος, το φέραμε βέβαια και στον αρχαιολογικό χώρο. Έχει μείνει, πιστεύω, απόλυτα ικανοποιημένος και τελικά πιστεύω θα γίνει αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας σαν επιχειρηματική ιδέα, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το να βγάλουμε πλέον τα προϊόντα μας στο εξωτερικό, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πάει μπροστά πλέον η χώρα, να βρουν δουλειά ο κόσμος και να προωθήσουμε πλέον και τους νέους σε τέτοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή κίνηση. Θα έχουμε στο μέλλον καλύτερα πράγματα με την άφιξη του κυβερνήτη, θα σας ενημερώσω. Θα επισκεφτούμε και άλλους φίλους εδώ που έχουν εταιρείες με λάδια, με κρασιά κυρίως. Ενδιαφερθήκαν και για τυρί, αλλά επειδή είναι θέμα συντήρησης είναι λίγο δύσκολο ακόμα. Αλλά και αυτό είναι όμως, θα
στα μελλοντικά μας σχέδια και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε μια καλή εξέλιξη που θα είναι και επωφελής για τους επιχειρηματίες, τους ντόπιους, διότι μας ενδιαφέρει πρώτα να προωθήσουμε τα προϊόντα που έχουν οι δικοί μας οι άνθρωποι και ακολούθως οι υπόλοιποι Έλληνες. Olive oil here also. There is a vines and there is a. It's we are very lucky to be here. Speaking about us, about the Skouras Winery. This we started. I was in France studying enology. I mean wine business, wine making. I started. 1986 my business here, and this beautiful winery, it is a winery having high standards for high quality, and also it is a winery with a lot of people coming here. As an example, our wines will be every year best of the best all over the world. So just a small thing about So, now we have an idea how the wines.